Ε, βέβαιος. Και εδώ στο στούντιο μαζί μα ο κύριος Μάνο Καραγιάννης, αναπληρωτή καθηγητής Διεθνού Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Γεια σα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα. Κύριε Καλημέρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε και αν πιστεύετε ότι οι σημερινέ διαπραγματεύσει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη που ξεκινούν το απόγευμα, όπω μα έλεγε ο Μανώλη μπορεί να έχουν αίσια κατάληξη. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν διαπραγματεύσει και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή, η Ουκρανική πλευρά έχει αποδεχτεί ότι η Ουκρανία θα έχει το καθεστώ μια ουδέτερη χώρα, δεν uh -huh, θα ενταχθεί yeah. ποτέ στο ΝΑΤΟ και πολύ πιθανό να μην ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προτίθεται να αναπτύξει ένα δικό τη αμυντικό βραχείο. Από την άλλη. Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να αποδεχτούν κατακαιρματισμό τη χώρα, δεν μπορούν να αποδεχτούν η διχοτόμηση τη χώρα. Επομένω, θεωρώ ότι η πολύ μεγάλη διαφορά του αυτή τη στιγμή έγκυται στο γεγονό ότι οι Ρώσοι κατέχουν εδάφη. Mm. Περισσότερο από ότι προηγουμένω, δηλαδή δεν απλά το Ντομπάζ, ένα κομμάτι του Ντομπάζ και η Κρυμαία. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν όλοι οι Αζωφικοί. Επομένω, εκεί πέρα δεν θα υπάρχει εύκολα μια σύγκληση. Και επίση, θα έλεγα ότι αυτό που είναι ανησυχητικό και συνιστά στην πραγματικότητα το κακόον είναι ότι υπάρχουν επιχειρήσει στο πεδίο. Δηλαδή δεν έχουν μια εκεχηρία. Ναι. Άρα η συμμετοχή των Ρώσων μπορεί να πει κάποιο ότι είναι προσχηματική. Δηλαδή είναι μια συμμετοχή για να κερδίσει χρόνο και να πετύχει ακόμα περισσότερα τετελεσμένα εναντίον του Κιέβου. Μάλιστα. Στο τέλο, no. έχουμε ο κατα, Ουδή έχει καταλήξει τι θέλει ο Πούτιν, αν καταλαβαίνω καλά. Αν θέλει ένα κομμάτι τη Ουκρανία, αν θέλει όλη την Ουκρανία, ποια είναι η στρατηγική. Την ίδια ώρα που καταγράφονται προβλήματα στους Ρώσους, η αλήθεια είναι. Βεβαίως. Ε, έχουμε κάποιες σημαντικές ενδείξεις ότι υπάρχει μια αναδίπλωση της ρωσικής πλευράς, mm -hmm. ότι υπάρχουν νέοι αντικειμενικοί σκοποί. Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχαν κάποιες δηλώσεις τι ε, τις προηγούμενες δύο-τρει μέρες εκ μέρους ε, Ρώσων αξιωματούχων ότι δεν θέλουν να καταλάβουν ολόκληρη την Ουκρανία, θέλουν να απελευθερώσουν τον μπά. Ξέρετε, αυτό, εάν το εννοούν, mm -hmm. είναι ένα είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει και τη ρωσική κοινή γνώμη που αυτή τη στιγμή παρακολουθεί μάλλον ψυχρά τις εξελίξεις γιατί το Donbass έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό στη συνείδηση πολλών Ρώσων με την λεγόμενη νέα Ρωσία της Μεγάλης Κατερίνης επομένως ναι. εάν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο και εφικτό είναι και πολιτικά αποδεκτό μέσα στη Ρωσία Αν είναι έτσι, κύριε Καραγιάννη, γιατί τόση επιμονή για την Μαριούπολη, Διότι είναι κομβικό σημείο η Μαριούπολη και βλέπουμε ότι έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, χωρί να έχει καταληφθεί όμω. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι τη Μαριούπολη τη θέλουν ούτω ή άλλω. Είτε ω κομμάτι αυτή τη νέα Ρωσία, αυτού του νέου Ντον που θα έχει κάποια σχέση με τη Ρωσία, είτε ω μια νεκρή ζώνη. Mm -hmm. Όπου οι Ουκρανικέ αρχέ δεν θα μπορούν να ασκούν καμιά μορφή κυριαρχία και θα είναι και άδεια από τον πληθυσμό. Γιατί δυστυχώ έχουμε πλέον αρκετέ αποδείξει. Εγώ, για να είμαι ειλικρινή, δεν πίστευα στην αρχή. Για τη μετακίνηση πληθυσμού. Ακριβώ. Ότι υπάρχει μια διαδικασία εθνοκάθαρση. Mm -hmm. Χιλιάδε άνθρωποι αναγκάζονται να περάσουν τι ρωσικέ γραμμέ και να μπουν στον Τον αλλά Κάποιοι από αυτού έχουν καταλήξει και στη Ρωσία από Ανατολή. Δηλαδή, να μεταφέρονται από τη Μαριούπολη άνθρωποι στα ναι. στο εσωτερικό τη Ρωσία. Ναι, και αυτό κοιτάξτε, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, θέλουν να εκενώσουν τη Μαριούπολη από τον πληθυσμό, ο οποίο είναι φυσικά εχθρικό απέναντι στη Ρωσία. Και δεύτερον, να κρατήσουν αυτού του ανθρώπου σχεδόν σαν του. Ή στο, ή, ή στο, πεδίο τη διαπραγμάτευση. Θα βεβαίως, Βεβαίω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι φιλαπροσκείμενοι προ Ρωσία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν mm -hmm. ήταν, θα του είχαν υποδεχτεί με σημαίε και τραγούδια. Σωστά. Δεν το είδαμε αυτό να γίνεται. Οι Η 9η που κυκλοφόρησε ω ημερομηνία λήξη του πολέμου με το συμβολισμό που έχει. Ε, είναι είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Είναι μια βάσιμη υπόθεση εργασία ότι ναι. θα ήθελε το καθεστώ πούτι να τελειώσουν οι πολεμικέ επιχειρήσει μέχρι εκείνη τη μέρα γιατί έχει ακριβώ το συμβολισμό αυτό που mm -hmm. ε, περιγράψατε και γίνεται και μια πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Η μέρα Μόσκα. παράδοση των Ναζί απλά να τελειώσει. Ακριβώ. Επομένω, ω χρονικό πλαίσιο θεωρώ ότι είναι πιθανό. Είναι πιθανό mm -hmm. από τη στιγμή μάλιστα που αυτό που θέλανε. Ε, δεν το έχουν πετύχει, αλλά πετύχανε κάτι από αυτό που θέλανε. Mm -hmm. Δηλαδή το τον μπάς, το έχουνε. Ναι. Την αζωφική την ελέγχουνε. Mm -hmm. ε... Χαραμάδα αισιοδοξία ώστε να υπάρξει έστω για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάπαυση του πυρό. Δεν μιλώ για ε, ανθρωπιστικού διαδρόμου. Κατάπαυση του πυρό, είτε μέσω τη σημερινή συνάντηση, είτε μέσω μια επόμενη. Υπάρχει. Ναι. Είναι θέμα χρόνου, καθαρά. Γιατί... Α, είναι θέμα χρόνου. Θα γίνει δηλαδή. Ναι. Και θα το κάνουν, Κοιτάξει, θα το κάνουν για πρακτικού λόγου. Πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν ε, μια ανάσα. Δεν μπορεί να πολεμά ε, 31 μέρε συνοχόμενε με τόσα προβλήματα, δηλαδή με προβλήματα στη διοικητική mm -hmm. σου μέρημνα, με φοβερέ απώλειε που έχουν οι Ρώσοι στα πεδία των μαχών. Επομένω, έστω και για πρακτικού λόγου, θα έχουμε μια εκεχηρία. Τώρα, το πότε θα την έχουμε δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι δεδομένο θα έχουμε μια εκεχηρία κάποια στιγμή. Ε, το θέμα είναι τι θα γίνει μετά την εκεχηρία. Γιατί πολλέ φορέ το είδαμε και στην Κύπρο, το είδαμε και σε άλλου πολέμου. Mm -hmm. Αυτέ οι εκεχηρίε χρησιμοποιούνται από την επιτεθέμενη πλευρά για να. Ε, ε, ανασυνταχθεί και να mm -hmm. πετύχει περισσότερου σκοπού. Επομένω, θα είναι μια αισιόδοξη είδηση, αλλά δεν θα είναι το τέλο του πολέμου η χειρία. Την το... ίδια ώρα δεν θα ενισχύεται και η αντίσταση των Ουκρανών, γιατί είναι πλέον το πολύ σημαντικό κομμάτι για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Αυτό είναι δεδομένο γιατί έχουμε πει από την αρχή ότι κάθε μέρα που περνάει είναι υπέρ των Ουκρανών και εναντίον των Ρώσων. Γιατί υπάρχει αυτό ο φοβερό διάδρομο ενίσχυση ανεφοδιασμού τη Ουκρανία από την Πολωνία μέσω mm. Δυτική Ουκρανία προ το Κίεβο και την Οδισό. Επομένω και ισχυροποιούνται οι ουκρανικέ θέσει. Αλλά αν είδατε και από τον ανταποκριτή σα στο Κίεβο, το mm. κλίμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι ότι το Κίεβο σώθηκε. Mm. Έτσι και θα γίνει μια προσπάθεια τώρα να απελευθερωθούν κάποια άλλα εδάφη, κυρίω στην περιοχή τη Χερσόνησο. Ανακατάληψη εδαφών. Ακριβώ. κύριε Καραγιάννη, ένα τελευταίο. Η χρήση πυρηνικών που ακούμε, ακούσαμε ακόμη και από το Μετβέντεφ είναι βάσιμη. Κοιτάξτε, η πιθανότητα υπάρχει. Η πιθανότητα υπάρχει, αλλά η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Για τόσο. να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει μια απότομη κλιμάκωση. Και να σας πω γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Η Ρωσία είναι το διάδοχο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική καταφέραν 70 χρόνια να μην έχουν ένα πυρηνικό πόλεμο παρά τι εντάσει και τι πολλέ φορέ σχεδόν θερμέ αντιπαραθέσει, ιδιαίτερα στην Κούβα και στο Βερολίνο. Έχουν αποφασίσει λοιπόν αυτέ δύο χώρε. Και το έχουν αποφασίσει σε επίπεδο δόγματος. Ότι ένας τέτοιο πόλεμος δεν θα έχει νίκη Θα είναι Μάλιστα. απλά μια τελική λύση αν δεχτούν οι ίδιες επίθεσεις. Παρόλο που στο δόγμα της Ρωσίας υπάρχει πιθανότητα να εξαπολύσουν πρώτοι αυτόν τον πόλεμο, θεωρώ ότι είναι κυρίως ε, για πολιτική πίεση. Να είστε καλά. Καλή Καλή